ο σπουδαιότερος όλων των αιώνων. Δεν είχε υπηρέτες και όμως τον αποκαλούσαν Κύριο. Δεν είχε πτυχία και όμως τον αποκαλούσαν δάσκαλο. Δεν έδινε φάρμακα και όμως τον αποκαλούσαν θεραπευτή. Δεν είχε στρατό και όμως όλα τα βασίλεια τον φοβόντουσαν. Δεν κέρδισε καμία μάχη και όμως κατέκτησε τον κόσμο. Δεν ζούσε σε ανάκτορα και όμως τον αποκαλούσαν άρχοντα. Δεν κυβέρνησε κανένα έθνος και όμως τον αποκαλούσαν βασιλιά. Δεν διέπραξε κανένα έγκλημα και όμως το σταύρωσαν. Τον έθαψαν σε μία σπηλιά, αλλά ζει μέχρι σήμερα. Το βασίλειό του δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο, όμως βρίσκεται στις καρδιές όσων πιστεύουν σε αυτόν. Μίλησε για αγάπη και συγχώρεση και τα λόγια του επηρέασαν εκατομμύρια. Δεν προσέφερε υλικό πλούτο και όμως τον θεωρούμε θησαυρό στη ζωή μας. Δεν υποσχέθηκε σε κανέναν καμία επίγεια δύναμη, αλλά στη δύναμή του βρήκαν θάρρος οι αδύναμοι. Αν και δεν άφησε γραπτά, το μήνυμά του γέμισε αμέτρητες σελίδες. Στην αδυναμία του βρήκαμε τη δύναμή μας. Στο πόνο του τη σωτηρία μας. Εξακολουθεί να μας προσκαλεί στη πορεία προς τη λύτρωση της αγάπης και της αιώνιας ζωής. Το όνομά του. Ιησούς Χριστός.